Πέρασε η πάσα για τον Πέδρο. Η παλιά ο Πίτα, η μπάλα στο δοκάρι. Ο Μιχαήλ δεν έχει περάσει τη γραμμή σύμφωνα με τον βοηθό. Να η πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Ξαναβλέπουμε την φάση με τον Πέδρο, τον Πίτα από κοντά να σημαδεύει το δοκάρι και τον Μιχαήλ να κάνει στροφή 180 μοιρών για να δει την μπάλα. Εκεί κοντά στην γραμμή. Δεν φαίνεται να έχει περάσει τη γραμμή η μπάλα. Έτσι ο Απόλλων φτάνει κοντά στην επίτευξη του πρώτου τέρματος στην αναμέτρηση. Πέρασε μπάλα από τον Ροπές, κέρδισε ο Μάντζης. Και έκανε το πρώτο σουτ του Ολυμπιακού στον αγώνα και απέκρουσε ο Αλεξάνδρ Γιωβάνοβιτς. Να λοιπόν και η πρώτη τελική. Ταμπό κέρδισε την μπάλα, την έδωσε στον Παπουνασβίλη εντός περιοχής. Με κόντρα η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ. Κωνσταντινίδης, σέντρα στην περιοχή. Ο Μάντζης στην κεφαλιά πάνω στον Γιωβάνοβιτς. Τελείω Μπίσεσβαρ στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω. Από κοντά 1-0 ο Απόλλων με τον Κεριέρ. Σημειώνει το δεύτερο του γκολ με την φανέλα του Απόλλωνα. Βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι. Υπενθυμίζω ότι στην πρώτη εμφάνισή του είχε βάλει γκολ και μάλιστα σε στατική φάση. Η ομάδα του Απόλλωνα εδώ, η εκτέλεση από τον Μπίσεσβαρ, η κεφαλιά προς τα πίσω. Έρχεται ο Γκεριέρ να ανέβει πάρα πολύ ψηλά και με κοντινή κεφαλιά να στείλει την μπάλα στα δίκτυα και να ανοίξει το σκορ για την ομάδα του Απόλλωνα. Έτσι λοιπόν, μέσα από μια καλά οργανωμένη στατική φάση, με την εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι, το γύρισμα στο δεύτερο και τον Γκέριερ, σημειώνει το 1-0. Υπό την πίεση του Πέδρο, γυρίζει στον Σωτήριου. Κέρδισε ο Πέδρο, έστειλε στον Ταμπό που έχει μεγάλη ευκαιρία και σημειώνει το 2-0. Στο 59ο λεπτό ο Ταμπό βρέθηκε στην σωστή θέση την κατάλληλη στιγμή και αξιοποίησε την παλιά που έγινε στην περιοχή. Εδώ αξιοποιώντας το λάθος που γίνεται ο Πέδρο, στέλνει συστημένη παλιά προς το μέρος του Μπακαλί Ταμπό, ο οποίος χωρίς κανένα πρόβλημα θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα και θα σημειώσει το 5ο του γκολ στο πρωτάθλημα ο Ταμπό, δίνοντας προβάδισμα 2 τερμάτων στον Απόλλωνα. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Έγινε κεφαλιά από τον Νάνη, δεν απειλήθηκε ο Γιωβάνοβιτς, η μπάλα πάνω από την εστία. Πρώτη τελική προσπάθεια για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Γιαννιώτας υποδέχθηκε την μπάλα και πάει απέναντι από τον Κυριάκου και στέλνει την σέντρα. Ο Μπένσοπ βγήκε πρώτος στην μπάλα, ωστόσο δεν μπόρεσε να δώσει κατεύθυνση προς την εστία. Νάνη απέναντί του και τον Σακέτη να κάνει κίνηση. Θα βγάλει παλιά απέναντι εκεί που ο Πίτας θα κάνει την κεφαλιά. Έσκασε η μπάλα μπροστά του. Γύρισε ο Χαραλάμπους, θα κάνει το σουτ πάνω στον Κωστόφ, ο οποίος επιχειρεί το σουτ. Η μπάλα φτάνει στον Χάνη, το πλασέ έξω. Η πιο μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού στον αγώνα καταγράφεται στο 79ο λεπτό. Ο Χάνη ακάλυπτος στο δεύτερο δοκάρι δεν μπορεί να στείλει από κοντά την μπάλα στα δίχτυα του Απόλλωνα.